Γιώργο Τσακίρη, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για κλείσιμο εκπομπής. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ήδη στη Φιλαδέλφεια. Έτσι ακριβώς. Ναι, αλίμονο. Ναι. Φραγμένο το είχανε, φίλε. Όχι, εντάξει, παίζουμε και 8.30, να προλάβουμε να κάνουμε λίγο μάσα, σωστά, ένα σωστά. Καφέ, ξέρετε. Σωστά. Και να μπούμε στο γήπεδο, να δούμε το παιχνίδι, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, με την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό προφανέστατα. Κρίση είναι με μεγαλύτερο πρέπει, ας πούμε, σήμερα, με μεγαλύτερη απέτηση. Αλλά και για την ΑΕΚ είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή, η αναμέτρηση, να μπορέσουμε να βγάλει έναν εκ των τριών διεκδικητών εκτός τίτλου και παράλληλα, υπολείπων τριών εννοώ, και παράλληλα να μεταφέρει και πίσω στους υπόλοιπους ή και να εκμεταλλευτεί ένα μάτς που προηγείται αυτό της, το δικό της, ναι, και ένα αποτέλεσμα ισόπαλο για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Περιμένουμε, όπως καταλαβαίνεις, ο κύριος Όγκος των Φίλων Τσάκ έρχεται από νωρίς, ήδη έχει γίνει ντυθεί στα κυβερνόμαυρα η πόλη και σε φαγητά και σε, γιατί είναι και μια πόλη που έχει πολύ πολύ εστίαση, όπως ξέρετε. Έχουν και εμείς τα μαγαζιά ήδη και επιτέλους, γιατί είναι και 1,5 μήνας μετά, Ναι, βέβαια. Α, 1,5 μήνας, ναι, από το τελευταίο εντός, Βέβαια, γιατί έχει παίξει με τη Λαμία, θυμίζω, στην πρεμιέρα των play-off. Εκτός έδρας, τότε με τα γνωστά της ταράτσες, με αποτέλεσμα να έχει περάσει και μετά την διακοπή λόγω της εθνικής πολύ μεγάλη τροχονικότητα. Ναι. Και γενικά έχει λείψει, γιατί και πριν τα κλειστά τα γήπεδα κανένα δίμηνο, είναι κάτι που προστερήθηκε ο κόσμος, η αλήθεια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κατά τα λοιπά, παιδιά, περιμένουμε να δούμε τα γιατί λέξει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, με εμάς η επιλογή του Ματίας Αλμέιδα για αποστολή είναι να μην γίνεται γνωστή. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, εννοώ. Ναι. Κάποια κίνηση που θα πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα της ενδεκάδας που είναι και μας δούλευε, γιατί δεν έχει δουλέψει ένα πράγμα όπως θέλει κανείς ο Ματίας Αλμέιδα. Και έχω ξαναπεί ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δουλεύει μαζί με άλλα δύο, έτσι. Ναι. Αυτό του της Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό και εκείνο της Κυριακής επόμενης με τον ΠΑΟ και το λογικό να ματσάρει μερικά πρόσωπα, μερικές θέσεις προκειμένου να είναι με την καλύτερη δυνατή δεκάδα σε κάθε από αυτές τις τρεις αναμετρήσεις που είναι και πάρα πολύ σημαντικές, ανάλογα τα αποτελέσματά τους μπορεί να κρίνουν πάρα πολλά στην υπόθεση τίτλος, έτσι. Σωστά. Για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί η ΑΕΚ να βγει απόλυτα κερδισμένη σε αυτή τη τριάδα των αγώνων. Τώρα από την δεκάδα, αν όλα είναι καλά, ο Στάρκοβιτς έκανε τα δοκάρια, δεν ξέρω να πάει ο Ρότα, αριστερά ο Χατζησαφή, κεντρικό αμυντικό δήμο ο Βίντα με το Μουκουτί, έχουν προβάδισμα λόγω της άφηξης τελευταία στιγμή του Γκάλενς, θυμίζω από το Περού. Α, Χατζησαφή λες εσύ για αριστερά, Ναι, εγώ από προχθές το λέω, ένα προβάδισμα δεν έχω Χατζησαφή και σου λέω, εδώ έρχεται να πώς αυτό που σου λέγαμε τα ματσαρίσματα ενώ και των επόμενων αναμετρήσεων. Νομίζω εδώ ότι η έλλειψη ενός, πώς να σου πω, παίχτη όπως είναι ο Ζήφκοβιτς ή ο Παλάσιος, αν θες, γνήσιο εξτρέμ στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, ταχυδυναμικού, είναι, επιτρέπει να πάρεις να βάλεις ένα παίχτη που έχει μεγαλύτερη εμπειρία και δεν θα εκτεθεί στο επίπεδο, ξέρεις, ταχύτητας και πάει λέγοντας αυτό. Τα χάθω θυμάσαι και με τον Γιόνσον, ίσως ίσως θυμάσαι και με τον Πινέδα ή ο Γιόνσον με τον Πινέδα, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός έχει 30 στα χαθ, εκτιμώ ότι είναι πιθανό να ξεκινήσει με τους Σιμάνσκι και τον Γιόνσον και να βάλει μπροστά τους ελεύθερο τον Πινέδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αλλάξαν τα σχέδια του Ολυμπιακού λόγω της απουσίας από ό,τι γνωρίζουμε του Όρτα. Ναι. Αλλά με αυτό δεδομένο εγώ νομίζω ότι ο κόουτς δεν θα πήγαινε με ένα εξάρι μόνο σε αυτό το μάτι. Επειδή ο αντίπαλος θα βάζει 3 χαθ εννοώ. Ναι. Δεν θα ήθελε να χάσει τον άξονα τη μεσαία, ξέρεις, την πρώτη μάχη. Εκτιμά και εκείνος ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Σωστά. Δηλαδή τις δεύτερες μπάλες και την άμεση μετάβαση. Γι' αυτό δεν αποκλείω λοιπόν να δούμε αυτό και να μείνει όπως ο Τσούμπερ για παράδειγμα. Να πάρει στερά ο Κατσίνοβιτς, δεξιά ο Άμραμπατ και στην κορυφή ο Λιβάη Γκαρσία. Διαφορετικά θα είναι ο Τσούμπερ και μπροστά ο Γκαρσία, όπως ξέρετε. Τον Γκαρσία είναι κλειδωμένο για μπροστά, έτσι. Ναι, για μένα ναι. Mm-hmm. Στο δικό μου κεφάλι ναι, έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, είναι καλά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Θέλει να πάρει επιπλέον ρυθμό coach. Θα να λέω, είχαμε πολύ μεγάλη διακοπή. Έπαιξε στο τρίτο πάκο χωρίς να έχει κάποιο ζήτημα. Ναι, ναι. Οπότε θεωρεί ότι τώρα πρέπει να δώσει τη συνέχεια. Ξέρεις γιατί το ρωτάω. Γιατί ναι, τη Τετάρτη έχει τον Παναθηναϊκό εκτός. Και εκεί λες ότι θα έχει ίσως περισσότερους χώρους ο Λιβάη που είναι καλύτερος από τον Πόνσο. Οπότε αν δεν είναι στο πλάνο να παίξει και στα τρία ο Λιβάη, ναι, ίσως το παιχνίδι που θα τέριαζε. Θεωρώ ότι δεν θα το προσεγγίσει το ίδιο. Πάλι ο Λιβάη μάλλον θα ξεκινήσει και στη λεωφόρο. Mm-hmm. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα
δούλεψε το μάτς με τον Παναθηναϊκό ακριβώς όπως το δούλεψε το προηγούμενο στην Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να περιμένει να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Λιβάη. Εννοείται ότι αν προκύψει τώρα θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί, αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δεν θα επιδιώξει, κατάλαβε σου λέω, να παίξει ναι, 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 κατάλαβα, με κλειστές μπάλες, με δεύτερες μπάλες αν θες μόνο και μεγάλες αραντάρες στην πλάτη της άμυνας για να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει αυτό, δεν θα επιδιώξει να το κάνει. Mm-hmm. Θα επιδιώξει να πάει στο παιχνίδι που θέλει, γιατί δεν του πήγε και πολύ καλά στην Φιλαδέλφεια. Όχι, ναι, στο τέλος το φάρισε. Βγήκε με 2-3 φορές, έκανε 2 γκολ, τα 2 μέτρες αν δεν μετά μπήκε το πέναλτι εννοώ. Το δεύτερο που έβαλε σε τέταρτο εκπληκτικό τελείωμα και πάλι ο Γκαρσία ακυρώθηκε ορθώς στο site τότε. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα αλλάξει την προσέγγιση και σωστά θα το κάνει το δικό μου και πάλι. Ωραία Γιώργο. Αυτά κύριε. Να είσαι καλά, θα σας ακούσουμε το βράδυ στο σχόλιο. Προσοχή αρκετή να πούμε μόνο στον κόσμο. Να μην ταλαιπωρηθεί εκτός των άλλων ναι, και μέσα ναι. στο γήπεδο βέβαια για το πρόβλημα ενώ το παραμικρό βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος τιμωρίας σε πάρα πολύ κρίσιμη κλαμπή, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι προσοχή στο όπως θα φτάνει να είναι έτοιμος, να μην έχει σακίδια, να μην έχει τέτοια που θα το ταλαιπωρήσει, θα του πούνε φύγε, δεν χρειάζεται αυτά να τα γλιτώσουν, γι' αυτό το λέω. Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.